Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, δημιουργός του blog networkpavlamarketing.gr και συγγραφέας του βιβλίου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Σήμερα κάνω το βίντεο αυτό από τα Γρεβενά, όπου βρίσκομαι εδώ για λίγες ημέρες. Είμαι σίγουρος ότι όλοι αναρωτιέστε γιατί έχω βαμμένο το αριστερό μου μάτι. Δεν είναι βαμμένο, είναι μαυρισμένο. Και όχι, δεν προσπάθησα ηρωικά να σώσω την οικογένειά μου από κάποιο κίνδυνο. Απλά πήγαινα να πετάξω την πάνα του γιου μου και καθώς έσκυβα να τη ρίξω έξω, χτύπησε το μάτι μου στο χερούλι και απλά μαύρισε. Λοιπόν, σήμερα στο βίντεο αυτό θα απαντήσω στην εξής ερώτηση. Τι να περιμένω από τη γραμμή αναδοχής μου σαν υποστήριξη? Υπάρχει βραδιά που γίνεται το πλάνο σε υποψηφίους σε κάποιο χώρο και συνεχίζει τη βραδιά με εκπαιδευτικά ζητήματα. Τι άλλο? Θα βοηθήσουν στις παρουσιάσεις των προϊόντων αν χρειαστεί? Δεν είμαι σίγουρος για το πόσο είναι δικαίωμά μου να το ζητήσω. Δεν τα έχω ξεκαθαρίσει καλά όλα αυτά. Λοιπόν, αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ελπίζω με την απάντηση που θα δώσω να μην αναστατώσω κάποιον ανάδοχο, αλλά θα πω τα πράγματα σύμφωνα με την οπτική μου μετά από 15 χρόνια και πλέον εμπειρίας στο χώρο αυτό. Καταρχήν, πραγματικά δεν ξέρω αν όντως χρειάζεστε έναν ανάδοχο. Τώρα, αν έχετε έναν πολύ καλό ανάδοχο, τότε αυτό είναι υπέροχο, είναι σπουδαίο. Αλλά σε διαφορετική περίπτωση, δεν ξέρω πραγματικά αν οπωσδήποτε χρειάζεστε κάποιον. Κάποιες φορές, αν έχετε ένα πολύ πετυχημένο ανάδοχο ή άτομα στη γραμμή αναδοχής σας, τότε είναι χρήσιμο να συζητάτε μαζί τους τις στρατηγικές και τις ιδέες σας ή να βάζετε το πλάνο σας μαζί τους. Αλλά αν δεν είναι πολύ πετυχημένοι και δεν είναι και ενεργοί, τότε ίσως να σας κρατάνε πίσω. Αν ο ανάδοχός σας έχει φύγει από την εταιρεία ή δεν είναι πολύ ενεργός και νιώθετε ότι οπωσδήποτε χρειάζεστε έναν ανάδοχο, τότε μπορείτε να ψάξετε προς τα πάνω στην οργάνωση και να βρείτε. Αλλά αν συνεχώς έχετε την ίδια απάντηση, ότι δεν έχουν χρόνο να σας βοηθήσουν κτλ., τότε μην χάνετε το χρόνο σας με αυτό. Αν μάθετε πάρα πολύ καλά αυτά που γράφω στο βιβλίο μου και αυτά που λέω στις εκπαιδεύσεις μου, τότε θα μπορέσετε να βάλετε πολλά νέα άτομα στο δίκτυό σας και θα δημιουργήσετε μεγάλους τζίρους. Τότε θα δείτε ότι όλοι αυτοί από τη γραμμή αναδοχής που δεν είχαν χρόνο για εσάς, ξαφνικά θα έχουν χρόνο και θα σας λένε: νομίζω ότι χρειάζεται να μιλήσουμε. Προσωπικά, για να πετύχω τους στόχους μου στην πρώτη εταιρεία που ήμουν για 12 χρόνια, δεν χρειάστηκα τη βοήθεια του αναδόχου μου. Ήταν δίπλα μου όποτε χρειάστηκε να το ρωτήσω κάτι, αλλά τις περισσότερες φορές έβρισκα τις απαντήσεις που έψαχνα μόνος μου. Είτε μέσα από εγχειρίδια της εταιρείας, είτε μέσα από σεμινάρια που συμμετείχα, είτε μέσω της βοήθειας προσωπικού προπονητή που είχα προσλάβει, είτε μέσα από βιβλία, μέσα από συμμετοχή μου σε ομαδικές εβδομαδιαίες συναντήσεις με άλλους δικτυωτές ή ρωτώντας άλλους πετυχημένους στην εταιρεία μου, έβρισκα πάντα τις απαντήσεις που ήθελα. Επίσης, οι δύο πιο πετυχημένοι συνεργάτες στην Ελλάδα, στην εταιρεία που ήμουν για τα πρώτα 12 χρόνια, είχαν αναδόχους που ήταν στο εξωτερικό και οι οποίοι ήταν ανενεργοί μάλιστα. Στην εταιρεία που χτίζω τώρα, ο νούμερο ένα συνεργάτης ξεκίνησε χωρίς ανάδοχο. Οπότε, για να συνοψίσω, είναι πολύ χρήσιμο να έχουμε έναν ανάδοχο, ο οποίος είναι στη δράση, εκπαιδεύεται και είναι σε θέση να μας βοηθήσει. Αν όμως δεν έχουμε τέτοιο ανάδοχο, μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια από τη γραμμή αναδοχής. Και αν δεν βρούμε ούτε και εκεί, τότε μπορούμε να προσλάβουμε έναν προσωπικό προπονητή που να εξειδικεύεται στο δικτυακό μάρκετινγκ για να μας βοηθήσει να θέσουμε την κατάλληλη στρατηγική για τους στόχους που θέλουμε να πετύχουμε. Όπως και να έχει όμως, ανεξαρτήτως της υποστήριξης από τη γραμμή αναδοχής, χρειάζεται να αναλάβουμε εμείς το ρόλο του να είμαστε οι ανάδοχοι του εαυτού μας, βάζοντας τον εαυτό μας στη διαδικασία να μάθει και να κάνει όλα όσα χρειάζονται για να πετύχουμε τους στόχους μας. Αυτό ήταν. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμη και τη σημερινή απάντηση. Αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο, είτε το βλέπετε στο YouTube, είτε στο blog μου networkpavlamarketing.gr. Γράψτε τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, γράψτε μου κάποια ερώτηση που ενδεχομένως θα θέλατε να απαντήσω και επίσης μοιραστείτε το βίντεο αυτό με άτομα που πιστεύετε ότι θα τους βοηθούσε. Κάντε subscribe στο κανάλι μου στο YouTube, ώστε να λαμβάνετε κάθε νέο βίντεο που δημοσιεύω. Κάντε πράξη τη σημερινή συμβουλή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας!